μικρή γεύση που πήραμε από το χορευτικό μας και από τις μουσικές του Βοΐου. Εγώ θα ξαναζητήσω ένα χειροκρότημα για τα παιδιά του χορευτικού. Τους πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και θα προσκαλέσω όλους να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του χορευτικού και στις πρόβες και να μεγαλώσει αυτή η ομάδα και να γίνει πιο όμορφη και πιο μεγάλη όπως αξίζει στο Βόλιο. Σας καλωσορίζω και πάλι όλες και όλους ξεχωριστά τον καθένα στον ετήσιο χώρο μας εδώ. Να μου δώσετε ένα λεπτό να αναφέρω κάποια πράγματα εδώ για κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται μαζί μας. Μας τιμούν την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας σήμερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Σιατιστινή Βοιώτησα, η Εφροσύνη Βιό, ο Δήμαρχος Βοΐου, ο Χρήστος Ζεφλής, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Βοιώτησα, κυρία Κατζαβέλη Τσιρίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κύριος Τσούμαρης Γρηγόρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, κύριος Παπαβιάρας Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βοΐου, κύριος Παγιάκας Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Τεχνικών Έργων, ο Όντας ο Βασίλης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών, κυρία Μπάτρα Νικολέτα, η Πρόεδρος της Δικαιωμών Βοΐου, η κυρία Κακάλη Ελένη, ο τέος Δήμαρχος Βοΐου, ο κύριος Λαυρόπουλος, η επίτιμη πρόεδρη του Συλλόγου μας, ο κύριος Θωμάσου Παπαγιώτας και ο κύριος Δημήτρης Κάσης, και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ πολλά σωματεία και συλλόγους με σχέσεις αδερφικές. Η Βοιακή Αστεία Θεσσαλονίκης, από τον πρόεδρο είναι από το χωριό μου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και επί της ευκαιρίας, 16 Φεβρουαρίου έχουν τον ετήσιο χορό του στη Θεσσαλονίκη, στο χωριό της Ειρήνης. Θα πάμε να γλεντήσουμε και εκεί παρέα με τους βοηγότες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μαζί μας από μακριά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιωνικό, από τη Σάμο, από το Καρλόβαση. Το Πολιτιστικό Σύλλογο από το Αγκοχώρι με Τσόβου, μια σχέση η οποία ξεκίνησε πρόσφατα, αλλά όσο πάει γίνεται και πιο δυνατή. Ο Λογραφικός Σύλλογος Πελεκάνου, ο Σύλλογος Αλιάκων, ο κ. Σκοτός, ο Πρόεδρος, ο Σύλλογος των Γραμμάτων και Τεχνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακεδνή, ο Σύλλογος Ερευνητών Κοζάνης, ο Εμιλιανός, ο Σύλλογος Μικρασιατών Κοζάνης, φίλοι της παράδοσης, ο Σύλλογος Σαμαριναίων Κοζάνης, Αγία Παρασκευή, έχουμε την ίδια προστάτηδα και το λέμε, ο Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος Χιάτιστας, ο Μορφωτικός Σύλλογος Γαλατινής. Θα ευχαριστήσουμε και τον αεκίνητο πατέρα Κωνσταντίνο. Είναι έτοιμος να ευλογήσει εδώ την πίτα. Πρόεδρε, να πω κάτι ακόμα, επειδή τελευταία στιγμή μας ήρθαν τρία ακόμα δώρα. Να σας πω τα νούμερα για να λίγο να τα διορθώσετε, τα φέρετε εσείς πάνω στις καταστάσεις. Το νούμερο 207 θα συμπληρώσετε, κερδίζει και αυτό, είναι ένα μπουκάλι κρασί. Το νούμερο 208 κερδίζει και αυτό, ένα βούνινο γυλαίκο, προσφορά του κυρίου Τσιαφή από το Άργος Οριστικό, τον ευχαριστούμε. Το μπουκάλι κρασί είναι από την κυρία Κακάλη από τη Σιάτιστα. Και μία διόρθωση, το νούμερο 195, της κυρίας Κακάλη πάλι το δώρο, είναι
Κούνινο, Γιλέκο. Αυτό. Όχι Κασκόλ, Γιλέκο. Αυτό. Εντάξει, απλά να ξέρετε ότι κερδίζουν 2 ακόμα δώρα έως το 208. Αν το έχετε υπόψη σας, άμα δείτε την κυρία Ταλακία, να ζητήσετε τα δώρα σας. Ο λόγος στον πατέρα Κωνσταντίνου να κάνει την πίτα και μετά στον πρόεδρο του Βαγγέλη του Παπαγιώτα. Σας παρακαλέσω να σκοτούμε. 2 λεπτά θα κάνουμε, δεν αργούμε. Πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Θεοσημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη διεξουσία θέμενος και τη ζωή μόν ισχύρος ο διακρατών, επάκουσεν ημών δεωμένος σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επιτιμήσω δον ημών εις των νέων εν εαυτό της Χριστότητής σου και ευλόγησον τον πλακούτα τούτων, των προσφερόμενων εις δόξαν σοι και τιμή του ενεργής πατρός ημών, βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επιβλέψον μεγαλόδερε εξ του ουρανού Αγίου σου και κατάπληψον θυμάσου τους τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντες και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντες τους ουρανίους δωρεά σου, ότι επί εσύ ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα συσόδους και εξόδους ημών πλήθυνον εντε αγαθή της ζωής ημών και κατεύθυνον τα διαγήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνος ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράτους Μητρός και ο Αγίος Πατέρας ημών Βασιλείου του Μεγάλου Κυπώνης των Αγίων. Αμήν. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώστον ημάς. Ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πατρός, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πατρός, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πατρός. Και όπως λέω στα αυτοί που κάνω, καλή αντάμωση στο Βόλιο. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Κωνσταντινό. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Βάγγελο Παπαγιώτα, για ένα μικρό χαιρετισμό. Επίτιμοι προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι, βοηγιώτες, βοηγιώτησες, σας ευχαριστούμε που μας πάρετε την παρουσία σας. Η παρουσία σας εδώ ζεσταίνει τις καρδιές μας, αναγνωρίζει το έργο που γίνεται στον Σύλλογο και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ΒΟΗΜ. Η βοήθειά σας είναι μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια. Με τη βοήθειά σας αυτή ράψαμε φέτος 3 αντρικές φορεσιές αξίας 3.000 ευρώ. Αρκετές είναι οι εκδηλώσεις του Συλλόγου που έγιναν την προηγούμενη χρονιά. Στη μεταλιγνητική περίοδο που διανύουμε θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ανάπτυξη του τόπου και ευημερία των κατοίκων. Πληροφορούμαστε ότι γίνονται επιτελικοί σχεδιασμοί για την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας και του Δήμου Βοΐου. Οι επιτελικοί σχεδιασμοί πολλές φορές αποτυχάνουν όταν δεν γνωρίζουμε τις φίλιες και εχθρικές δυνάμεις. Εχθρικές δυνάμεις μπορώ να χαρακτηρίσω την έλλειψη των ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες λόγω οικονομικών μεγεθών, είτε ενοικιάζοντάς τις σε ΜΚΟ για τη φιλοξενία των λαθρομεταναστών, είτε είναι ακατάλληλες για διανομή και φιλοξενία. Την παντολή απουσία της συγκοινωνιακής σύνδεσης. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε αμαχητή ότι στις δομές φιλοξενίας που υπάρχουν, η σύντησή τους γίνεται από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να αφήνει έστω και ένα ευρώ στον τόπο που τους φιλοξενεί. Δεν δίνονται κίνητρα στο να επιστρέψει ο νέος κόσμος στον τόπο του και να γίνουν νέες επενδύσεις. Φίλιες δυνάμεις από την άλλη πλευρά χαρακτηρίζω τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών και τους συλλόγους. Δεν γίνεται να σχεδιάζω μια επιτελική τουριστική ανάπτυξη για το Βόλιο όταν δεν γνωρίζω τον τόπο και δεν έχω ενεργοποιήσει τους τοπικούς φορείς και συλλόγους. Οι μεν τοπικές κοινότητες για να υποδείξουν τις ομορφιές τους, οι δε πολιτιστικοί σύλλογοι την πολιτιστική κληρονομιά που τόσο καλά αναβιώνουν και διατηρούν. Διότι πρώτα βιώνουμε και μετά αναβιώνουμε. Η Εκκλησία με τα μοναστήρια και τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς που έχει στα χέρια της. Θεωρώ αδιανόητα ως παράδειγμα το να επισκέφτονται τα λεωφορεία των μοναστήριων του Μητροκάστρου και να φέρουν κακή κακός από τον τόπο μας και να πηγαίνουν στην Καστοριά για καφέ. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ο εκκλησιαστικός τουρισμός να σχεδιαστούν διαδρομές. Ο ορειβατικός τουρισμός με την ανάδειξη των μοναπατιών
των αρχών, των ναρκωτικών, των γεφυριών που είναι διάσπαρτα στο Βόλιο και είναι μοναδικού κάλους και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Σε όλες αυτές καλούμε και παροτρύνουμε με θάρρος τον Δήμο Βοΐου, τον Δήμαρχο Χρήστο Ζευκλίνα να λάβει ενεργό πρωτοβουλία. Πώς όμως θα αποτυπωθεί αυτή η ομορφιά για να γίνει viral ο τόπος όταν δεν έχει ζητηθεί η βοήθεια του τοπικού που γνωρίζει καλύτερα από κάθε μηχανικό ή τρομοκράτη ή τεχνοκράτη, συγγνώμη, πού είναι αυτή η ομορφιά και πού είναι κρυμμένο ένα γεφύρι. Η συμμετοχή ενός ατόμου στους πολιτιστικούς συλλόγους είναι γιατί αγαπά τον τόπο του και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι σύλλογοι είναι το τρένος στο οποίο όλοι θα πρέπει να επιβιβαστούμε και να συνταξιδέψουμε. Είστε η περιφέρεια και ο Δήμος, η μηχανοδηγή και η κινητήρια δύναμη αυτού του τρένου. Είμαστε τα βαγόνια, μέσα σε αυτά κουβαλάμε την παράδοση, διότι μέσω αυτών από τις διάφορες δράσεις των συλλόγων και τις συμμετοχές τους στα φεστιβάλ στην ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό μεταδίδουν την κουλτούρα, την πολιτιστική και πολιτιστική κληρονομιά και την ομορφιά του τόπου που εκπροσωπούν. Αυτή η ομορφιά όμως δεν αποτυπώνεται στα λόγια. Πώς θα διαφημίσουμε τον τόπο μας όταν δεν έχουμε έντυπο υλικό είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια που πιθανώς να υπάρχει αραχνιασμένο σε κάποιο υπόγειο. Ζητάμε την ενημέρωση ότι υπάρχει αυτό το υλικό, είναι στη διάθεσή μας να το αξιοποιήσουμε και να το προβάλλουμε με την πρώτη ευκαιρία. Ζητάμε πολλές φορές τη χρηματοδότηση μιας αποστολής, όχι για να τη φάμε σε σουβλάκια, αλλά για να γίνει οικονομικότερη η συμμετοχή της ομάδος που πηγαίνει με χαρά σε τέτοιες εκδηλώσεις και να μπορέσουμε να πάρουμε μαζί την ορχήστρα μας και να αναδείξουμε την κληρονομιά μας με αξιοπρέπεια και ευθύνη. Καλέστε μας να είμαστε συνοδοιπόροι και αρρωγοί στο σχεδιασμό της ανάπτυξης ενός τόπου του Μαραζόνη. Να αφήσουμε ένα όμορφο Βόλιο, ένα Βόλιο με μελλοντική οικονομική ευμάρεια, ένα Βόλιο πολυπολιτισμικό και ομορφότερο για τις μελλοντικές γενιές. Καλέστε μας να πούμε τι σκεφτόμαστε και δεν αναφέρομαι μόνο στο σύλλογό μας, αλλά σε όλους τους συλλόγους να γίνουμε συστρατιώτες οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να επιτευχθεί ο επιτελικός σχεδιασμός. Καλέστε μας να κλείσουμε μαζί τα στόματα κάποιων οι οποίοι με την πρώτη είδηση μεταφοράς λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα σκέφτονται ότι ο καλύτερος τρόπος είναι το Βόλιο, γιατί τους ενοχλούν στη γειτονιά τους και δεν γνωρίζουν την ομορφιά τους και θεωρούν ότι σε λίγα χρόνια θα είναι ένας εγκατελειμμένος τόπος. Καλέστε μας πριν δαπανηθούν χρήματα και χρόνο σε σχεδιασμό τεχνοκρατών, όχι πως δεν γνωρίζουν τη δουλειά τους, αλλά γιατί στους σχεδιασμούς αυτούς δεν θα ληφθούν υπόψη όλες τις συνιστώσεις για την πολύπλευρη ανάπτυξη. Έχουμε τα όπλα. Δεν έχουμε τα πολεμοφόδια. Δώστε τα μας να σας βοηθήσουμε. Ας συμπορευτούμε σε κοινές δράσεις με κοινούς σχεδιασμούς για το καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας. Επίσης, εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στις 14 Φεβρουαρίου συνδιοργανώνουμε μαζί με το Σύλλογο Σαμαρινέων η Αγία Παρασκευή στο Κοβεντάριο στις 8.30 ώρα την παρουσίαση του CD της Ελατοπαρέας από τη Λάρισα μουσικές της Πίνου με την κομπανία του Φώτη Καραβιώτη και Γιάννη Λίτσιου, οι οποίοι θα είναι στην παρουσία στο Κοβεντάριο, θα είναι μαζί μας. Την βραδιά Βοριωτών που με πολύ κόπο ξεκίνησε 11 χρόνια ο ψύλογος πριν 11 χρόνια και μπόρεσε να την εντάξει στα πλαίσια, στα δρόμενα της Κοζανίτικης Αποκριάς, σας καλούμε όλους να παραβρεθείτε και να αναδείξουμε την πολυμορφία και την πολιτιστική κληρονομιά του Βοΐου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
επίσης πριν φωνάξω τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου της Περιφέρειας και του Δήμου για ένα σύντομο χαιρετισμό, θα σας παναφέρω ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια λαχεία για την ενίσχυση του Συλλόγου, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς και όλους τους δωροσέτες και βέβαια εσάς, ένα χειροκρότημα για εσάς που είστε εδώ και μας στηρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και βουλευτές του νομού ένα σύντομο χαιρετισμό, καθώς μετά να ετοιμάζονται από την Περιφέρεια ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έκανα λάθος, αν πρέπει να τα σύμμετα. Εντάξει, συγχωρέστε με, σε αυτά δεν τα έχω καλά, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητές φίλες και φίλοι του Συλλόγου, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είμαστε και πάλι εδώ φέτος να γιορτάσουμε τον ερχομό της νέας χρονιάς, να κόψουμε τη βασιλότητά μας. Πραγματικά τιμούμε το έργο του Συλλόγου, όλων των συλλόγων μας στην περιοχή για την σπουδαία δράση τους, όχι μόνο στα πολιτιστικά, πολιτισμικά δρόμενα, αλλά για το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνική συνοχή του τόπου μας. Θεματοφύλακες της παράδοσης, σας ευχαριστούμε θερμά, θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε πρωτοβουλία σας. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους βοηάτες, καλή δύναμη, πάντα επιτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη, κύριος Παπαδόπουλος. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά. Άλλη μια χρονιά πάλι εδώ. Και άλλη μια χρονιά ο Πρόεδρος με τα ίδια θέματα, σε εξέλιξη και σε κρεμότητα. Ξέρετε τι άσχημο που είναι να ακούς κάθε χρόνο τέτοια πράγματα πως υπάρχει καμία βελτίωση. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας από όπου και να βρίσκεται ο καθένας. Με σημαντικότερη είναι. Και πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο Δήμος και η Περιφέρεια θα δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο με τη δική μας συμπαράσταση και βοήθεια εκεί που μπορούμε. Γιατί πραγματικά το βόλιο αξίζει. Πήραμε ένα σημαντικό κάλεσμα σήμερα από τον Πρόεδρο και θα το συγχαρώ για άλλη μια φορά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το χορεκτικό. Πήραμε ένα κάλεσμα. Μας κάλεσε αρκετές φορές για πολλά πράγματα. Θα είμαστε παρόντες. Και του χρόνου, πρώτα Θεός να μας έχει καλά, Πάτε Κωνσταντίνη, θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας όλοι. Από όπου και να ανήκει ο καθένας. Γιατί πιστεύω ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Θα είναι μια χρονιά που πρέπει να δούμε, γιατί στα λόγια είναι όλα εύκολα και μας τόνει εύκολα. Πρέπει να δούμε αυτά αποτελέσματα. Ένα στίχημα λοιπόν για τον πρόεδρο, τον Θεός μας έχει καλά, για να δούμε τι θα καταφέρει ο καθένας μας χωριστά. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή χρονιά σε όλες τις ζώνες. Ο Δήμαρχος Χωρίου, ο κύριος Δευτής, θα παρακαλέσω από την περιφέρεια τον κύριο Τσούμερη. Ένα μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Σε όλους τους βοηώτες, τέλος πάντων. Για να τελειώσουμε με το βοηά της βοηώτες, είναι βοηώτες αυτό. Θα έμενα σε έναν απλό χαιρετισμό εάν ο Πρόεδρος δεν είχε θίξει κάποια θέματα, τα οποία άμεσα μπορώ να τα απαντήσω, γιατί μπορεί να είμαστε για λίγο χρόνο στο Δήμο, αλλά έχουμε ήδη πράξει πάρα πολλά, ιδίως στην κατεύθυνση και στα θέματα που έχει θίξει στο χαιρετισμό του. Να πληροφορήσω λοιπόν ότι για το θέμα της προβολής του πανέμορφου Βόλιου, εδώ και 2 μήνες έχει αναλάβει ο κύριος Κιούκας Αντώνιος, σκηνοθέτης, ο οποίος έχει πάρει 2 βραβεία Όσκαρ, ας πούμε, της προώθησης τουρισμού μέσω βίντεο. Έχει πάρει 2 παγκόσμια βραβεία για καμπάνιες που έκανε για τον ΕΟΚ. Έχουμε ήδη αναθέσει σε ένα team ανθρώπων σοβαρών μία μελέτη για το πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Και όχι τις μελέτες τις μεγάλες, με τα μεγάλα ποσά, τα οποία κοπιάρουν από άλλες περιοχές. Θα γίνει σοβαρή δουλειά
αποκλειστικά για το Βόλιο. Επίσης να πω ότι από την πρώτη μέρα οργανώσαμε γραφείο με 4 άτομα παρακαλώ, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Τι έχουν κάνει μέχρι τώρα? Έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους προέδρους των χωριών μας και ζητήσαμε από όλους να μας φέρουν υλικό, αξιοθέατα, φωτογραφίες, μαρτυρίες, βιβλία, έτσι ώστε για πρώτη φορά το Βόλιο έχει γραφείο όπου συγκεντρώνει όλες τις ομορφιές, ό,τι έχει καταγεγραμμένο, και από εκεί και πέρα για να ξεκινήσουμε επιτέλους να κάνουμε το πρώτο έντυπο σχεδόν που θα τεκμηριώνει και θα αναδεικνύει συνολικά όλες αυτές τις ομορφιές και το πώς μπορεί ένας επισκέπτης να περπατήσει μέσα στο Βόλιο και να απολαύσει θέαμα το οποίο ίσως δεν είχε την ευκαιρία να το δει σε άλλες τόπους. Με μικρά βήματα και με μεγαλύτερα μερικές φορές γνωρίζουμε την αποστολή μας. Δεν φτάνουν οι δυνάμεις μας. Γι' αυτό και θέλουμε τη βοήθεια και κυρίως των ανθρώπων των συλλόγων, γιατί έχουμε συλλόγους πάρα πολύ οργανωμένους. Ήδη στην Κοζάνη ο Σύλλογος Βοιατών που μας φιλοξενεί σήμερα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς συλλόγους ανθρώπων που μένουν στην Κοζάνη και προσφέρει όχι μόνο στα τεκτενόμενα τα πολιτιστικά του Βοΐου, αλλά θεωρώ και της περιοχής του Κοζάνης έχετε ξεχωρίσει, γι' αυτό και αξίζεται πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε ήδη συγκαλέσει προχθές το πρώτο Συμβούλιο Συλλόγων στην περιοχή της Άντιστας. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκαλέσουμε ένα Συμβούλιο Συλλόγων σε όλες μας τις περιοχές, ακριβώς γιατί και εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύετε κι εσείς, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Χάρηκα πάρα πολύ λοιπόν που είμαστε εδώ σήμερα, Βαγγέλη. Να είστε καλά, να είστε γεροί κι εσείς και τα παιδιά σας. Καλή χρονιά. Δήμαρχε, αναλάβατε, Δήμαρχε, ένα καινούριο φιό. Για να βγατέψει αυτό το φιό, καλό ποιμενάρχης πρέπει να έχει μια κλίτσα, να βγατέψει το φιό και να διώει τα σλάπια. Γι' αυτό ο σύλλογός μας σας χαρίζει μια κλίτσα για να οδεύσετε αυτόν τον δρόμο στην επιμέλεια του Βοΐου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε, ευχαριστώ. Με αυτή τη βαρέντσικα όλες και να είστε καλά. Κύριε, ευχαριστώ για τον δρόμο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Σαφτή. Κύριε Τσούμπερ. Μανολάκη. Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πριν από λίγες μέρες είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο στο Περιφερειακό Ταμείο. Ήμασταν 15-16 άτομα και κάποια στιγμή μετά την κοπή της Βασιλόπιτας, ο κύριος Κασαπίδης, δεν ξέρω πώς του ήρθε, άρχισε να ρωτάει την καταγωγή του καθενός. Από τα 15 άτομα λοιπόν, τα 11 άτομα ήταν καταγωγής Βοΐου και ένας ο κύριος Κασαπίδης, περισσότερο από τα 2/3 σε μια συγκέντρωση ενός Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά δεν είναι η ποσότητα που αντιπροσωπεύει, είναι η ποιότητα των ανθρώπων που όλοι μας γνωρίζουμε ανάμεσά μας, τους βοηώτες που έχουμε, είτε ως λαμπρούς επιστήμονες, είτε ως εξαιρετικά διευθυντικά στελέχη, είτε ως άριστους οικογενειάρχες στην κοινωνία. Και είχα την τιμή πριν από λίγο καιρό να δεχθώ τον πρόεδρο της Βοηθικής Εστίας Θεσσαλονίκης, τον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο, όπου μου δώρισε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τη δραστηριότητα των βοηθών στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι αξιολογότατοι που έχουν βγει κατά καιρούς από αυτόν τον τόπο που αγωνίζονται για τη διάδοση και τη διάσωση του βοηακού πολιτισμού. Και θα μου επιτρέψετε, αγαπητέ Πρόεδρε, να σας πω, είπατε κάτι το οποίο το σημείωσα προηγουμένως. Είπατε ότι στις φίλιες δυνάμεις θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που για να δημιουργήσουν πρέπει να γνωρίζουν το Βόλιο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Κύριος Κασαπίδης, Βοιάτης.
κυρία Κατσαβέλη, Φωλιάτισσα, ο κύριος η κυρία Ντιό, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Φωλιάτισσα. Ο Μιλών, μεγάλωσα στο Επταχώρι, πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, έχω άριστες εντυπώσεις, άριστες αναμνήσεις, νομίζω ότι μπορείτε να με συμπεριλάβετε, άλλωστε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο έχετε φωλιώτη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι ο κύριος Μπλησαρίδης, άρα τι παράπονο έχει, τι άλλο θέλετε δηλαδή? Κανένα παράπονο. Άμπραβο, εντάξει. Κανένα, κάποια πράγματα. Λοιπόν, το να πούμε ότι είμαστε δίπλα σας στις εκδηλώσεις και οπουδήποτε χρειαστεί, νομίζω είναι περιττό, το έχετε διαπιστώσει. Η πρώτη συνάντηση που ξεκίνησα ως αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, θα το έχετε πληροφορηθεί, ήταν στο μακρινό Δήλοφο, όπου το πρώτο έργο το οποίο πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν για το Δήλοφο, θέλοντας έτσι να δώσουμε το στίγμα του ενδιαφέροντος μας στο Βόλιο και στις απομακρυσμένες περιοχές. Καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη και ευλογία στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούμαλη. Περνάμε στο τελευταίο κομμάτι, τελειώνουμε. Μια συγγνώμη να σας κουράζουμε, αλλά και αυτά πρέπει να γίνουν, να κάνουμε. Σε συνέχεια από μια απόφαση που είχε πάρει ο σύλλογός μας από πέρυσι, η οποία απόφαση ήταν η εξής, να βραβεύσει και να τιμήσει όλους τους παλιούς οργανοπαίκτες και μουσικούς της περιοχής του Βοΐου, από τον Πετάλοφο μέχρι τη Σιάτιστα. Τιμήσαμε πέρυσι την οικογένεια Τσαχνάκη, ερχόμαστε φέτος να τιμήσουμε την οικογένεια των Μπετζέων. Εδώ ήθελα να πω το εξής, ότι μαζί βέβαια με αυτούς που τιμούμε, τιμούμε όλους τους μουσικούς του Βοΐου και τις οικογένειές τους. Είναι μεμονωμένες οι βραβεύσεις σε ονόματα, αλλά είναι συνολικές. Θα ξεκινήσουμε να τιμήσουμε τον Βαγγέλη τον Πέτσιο, τον πατέρα του Τάκη, που έχουμε εδώ μαζί μας, τον Κέλλη όπως τον θυμόμαστε πάνω στο Βόλιο, με καταγωγή από την Κανονή, μια ανάκρη της Ανασελίτσας. Με τον τρομπόνι του για πάνω από 60 χρόνια πρόσφερε και έγραψε τη δική του ιστορία σε όλο το Βόλιο. Τα παιδιά και τα εγγόνια του συνεχίζουν, κρατούν γερά και σήμερα είναι εδώ μαζί μας για να μας γλεντήσουν και να τον τιμήσουν και αυτοί μαζί μας. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Βαγγέλη τον Παπαγιώτα να δώσει την πλακέτα στον εγγονό του Γκέλη, στον Βαγγέλη τον Πέτσιο, τον γιο του Τάκη, και να τη βάλει εκεί στον τοίχο να τη βλέπει και να θυμάται τον παππού του. Δεύτερο πρόσωπο που θα τιμήσουμε σήμερα από τους μουσικούς είναι ο Μιχάλης ο Πέτσιος, γνωστός σε όλους μας Μίχος, από τη μεγάλη και αυτός οικογένεια των Πετζέων. Ο Μίχος με την κορνέτα του έπαιζε ως τα 88 του χρόνια, σε γάμους, σε γλέδια και πανηγύρια. Έφυγε από κοντά μας πριν από λίγες μέρες. Είναι πολύ κοντινό το συμβάν που χάσαμε τον Μίχο. Θα φωνάξω εδώ το γιο του, τον Τάκη. Ο Ανδρέας ο Κοκόλης να δώσει την πλακέτα στο Τάκη. Και αφήνω για τελευταίο τον γενάρχη, θα έλεγα, των μουσικών του Βοΐου, τον μεγάλο Κώστα Τίμτσιο, τον Τσιμούλη, τον Πάπο από τον Μετάλοφο, που έμαθε κλαρίνο σε όλους τους μετέπειτα μεγάλους, γιατί μεγάλη είναι και αυτή σήμερα, μεγάλους κλαριτζίδες του Βοΐου. Εδώ θα φωνάξω τον Τάκη τον Πέτσιο, για να πάρει από τον Ανδρέα τον Σιγούρα την πλακέτα για τον παππού του τον Τσιμούλη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Χρόνια πολλά σας, καλή χρονιά, καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
Ελλαδί όμως αυτό εδώ που βλέπω είναι ο παππούς ο Τσιμούλης. Ήρθαμε όλοι από αυτόν. Και ο παππούς ο Τσιμούλης έκανε πετρό από την Αλβανία. Και άμα την κλαρίνε ο παππούς. Μετά ήρθε ο Άγγελος, εγώ, όλοι που παίζουμε τα όργανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε αξιοπρεπείς από το Βόλιο. Τι όμως, αυτό εδώ έχει μεγάλη αξία γιατί εσείς δίνατε την αγάπη και εμείς δίναμε τον εαυτό μας. Συγγνώμη, θα τελειώσω αμέσως, 2 λεπτάκια. Εμείς είμαστε μεγάλοι. Βγάλαμε τα παιδιά μας. Ο Βαγγέλης μου εδώ ήταν στην Αθήνα. Ήρθε και πήρε την παράδοση. Να κρατήσουμε την παράδοση. Εσείς όμως θα βάλετε τα δύνατα δυνατά για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια, γιατί έχουμε ιστορία των Βόλων. Αυτά που γίνονται στον Βόλιο δεν γίνονται ποθενά. Γυρίζουμε όλο τον κόσμο και εξωτερικά και Αμερικές παντού. Αυτό που έχει τον Βόλιο έχει καλό. Αλλά τι όμως, θα μας βοηθήσει ο Δήμος Κοζάνης, οι άρχοντες, όλα τα κλαρίνα να κάνουμε μία συναυλία για το καλοκαίρι. Φέτος, του χρόνου, όποτε να είναι, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Το Βοΐου. Ευχαριστώ πολύ τους συλλόγους, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης κλπ. Να είστε καλά, καλή χρονιά και θα περάσουμε πολύ καλά. Το γλέντι ξεκινάει ένα τάκι. Παρακαλώ, στην πίστα να ξεκινήσει ο χορός σου.